Σε ευνηδιαστική κατάληψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη της Επιτροπής Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Οι πολίτες κατέλαβαν τον ισόγειο χώρο του Υπουργείου, ενώ τριμελής επιτροπή ζήτησε να συναντηθεί με τον Υπουργό Σοκράτη Φάμελο και να του ζητήσει την άμεση ανάκληση της απόφασης για την καύση σκουπιδιών. Η αστυνομία παρενέβη άμεσα για την απομάκρυνση των πολιτών που είχαν κάνει κατάληψη, ενώ η τριμελής επιτροπή συναντήθηκε τελικά με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς ο κ. Φάμελος απουσίαζε. Ευνηδιαστικά άτομα της Επιτροπής Πολιτών Αγώνα, Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης ήρθαν εδώ στο Υπουργείο, κατέλαβαν τον ισόγειο χώρο, ενώ τρία μέλη οδηγήθηκαν στο γραφείο του Υπουργού απαιτώντας εδώ και τώρα ανάκληση της απόφασης της συμμετοβιομηχανίας ΑΓΕΤ να καίει σκουπίδια. Επιμόνως ζητούσαμε αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και μήνες. Τα μέλη της Επιτροπής σηκωτά απομακρύνθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις από το γραφείο του Υπουργού. Αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν στο γραφείο του Υπουργού και μας έβγαλαν έξω σηκωτούς. Και έμεινε μόνο μια επιτροπή μέσα, δηλαδή, για να συναντηθεί με τη Γενική Γραμματέα. Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέα, η οποία ήταν σε συνάντηση σε άλλο Υπουργείο, διέκοψε τη συνάντησή της και ήρθε εδώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου και άκουσε τα επιχείρηματά μας από Επιτροπή των Πολιτών. Από τη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος προέκυψαν δύο συμπεράσματα που ικανοποιούν την Επιτροπή Αγώνα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα λάβει σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα επιχείρηματά μας. Τις επόμενες εβδομάδες ο κύριος Φάμελος και με υπηρεσιακούς θα έρθει εδώ στο Βόλο και θα τεθεί σε στρογγυλή τράπεζα το θέμα, παρουσία των φορέων, του Ιατρικού Συλλόγου, ακόμη και της ΑΓΕΤ, αν το δεχτεί, ούτως ώστε να έχουμε το μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό που θα σταματήσει την καύση των σκουπιδιών εδώ στο Βόλο. Στο μεταξύ, ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη με θέμα έλεγχη στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ Ηρακλής, κατέθεσαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάγκης Μπαλής και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Στην ερώτησή τους, οι δύο βουλευτές ζητούν απαντήσεις για το αν γίνονται έλεγχοι και μετρήσεις για την καύση RDF από την ΑΓΕΤ, για το σύστημα online καταγραφής των αέριων εκπομπών ρήπων του εργοστασίου και για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού από πλευράς της εταιρείας, προκειμένου να καίει το συγκεκριμένο καύσιμο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.